41-43.000, ε. 41-43.000 μου φαίνεται είναι. Μπράβο, ναι. Και θέλω να πω να δώσω συγχαρητήρια στην έγκριτη διαιτησία. Ωραία πράγματα, ε. Για πότε μιλάς? Για τη διαιτησία αυτή που ήταν με τον Παναθηναϊκό, έπρεπε να βγάλει δύο παιχνίδια. Είχαμε ομορφιές εκεί. Δεν είδε τίποτα, δεν άκουσε τίποτα. Είχαμε ομορφιές. Ναι, και στη Θεσσαλονίκη εκεί πάνω, τα είδε εκεί τα κατορθώματα του κυρίου Κάκου 2-3 φορές. Να σου πω και κάτι, δεν είδα από το παιχνίδι αυτό, το προχθεσινό, δεν είδα τίποτα. Ναι. Το χθεσινό. Ο κύριος Κάκος. Τη μια τρώει σφαλιάρα από το Λιμπερό, τέτοιο, την άλλη τρώει από το Γαφέ, δεν ξέρω ποιους, και είναι οι κάρτες του, δεν βγαίνουν από την τσέπη. Και κάτι άλλο... Ήξερε να αποβάλει τον Δουρέκα, τον πιο άγιο άνθρωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον απέβαλε ο Κάκος. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Κάτι και να τελειώνω, ότι σύντομα, σκέψη είναι αυτή, και δεν πιστεύω να διαψευθώ, ότι σύντομα βλέπω μετακίνηση προπονητών. Μετακίνηση προπονητών σύντομα τους βλέπω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τι μετακίνηση, αλλά... να πάει, τι, να έχουμε τίποτα... Ναι, τους βλέπω εγώ, είναι φανερό. Θα μου πεις, το φίδι βλέπεις, ψάχνεις να δεις από που πέρασε. Λοιπόν, την καληνύχτα μου σε όλους τους Ολυμπιακούς ανεξαρτήτως, συγχαρητήρια για αυτή την πράξη που κάνανε στο... στο Καραϊσκάκι προχθές και θα κάνουμε, να κάνετε κι άλλες. Βέβαια με τη βοήθεια και τη σύρα σε αυτά. Σας αγαπάω. Όλος ο κόσμος να σε καλά και ο κόσμος να σε καλά. Τίποτα, όλος ο κόσμος να το πούμε κι αυτό. Στον Εραστέχνη μείναν ικανοποιημένοι από την προσέλευση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επαναληφθεί αυτή η προσπάθεια και στο παιχνίδι με τον Άρη. Με τον Άρη, παιδιά. Που με τον Άρη. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, όπως δεν είναι ένα οποιοδήποτε παιχνίδι με τον Εργοτέλη, με τη Λάρισα, με τον ΠΑΟΚ. Με αυτές τις ομάδες δεν είναι οποιοδήποτε παιχνίδι. Αυτές οι ομάδες πρέπει να τιμωρούνται με πολλά γκολ για το δρόμο που έχουν διαλέξει, πολύ απλά. Ομάδες ιστορικές και να είναι ντροπή για τους οπαδούς τους. Ο νοό νοήτο. Κρίμα να είναι σε ένα άρμα και να κάνουν, να βοηθάνε, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να βοηθάνε να συντηρείται ο Παναθηναϊκός με νύχια και με δόντια. Παρεπιπτόντως μπορώ να σας πω ότι οποιαδήποτε ομάδα από τις μισές και πάνω της ΑΕθνικής τον κερδίζει άνετα. Δεν υπάρχει αυτή η ομάδα. Συντηρείται με κάτι εργοτέλιδες, με κάτι ΠΑΟΚ και με κάτι ανταλλαγές εργοτελοπανιωνικές. Ξέρετε το, ξέχασα και τον Πανιώνιο βέβαια, αυτό το σπαθένιο σωματείο με τους παθένιους προέδρους. Πάμε σε γραμμή. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχεις. Επίσης όλοι. Είμαι ο Λαρισαίος που δουλεύει στον ΟΣΕ στα Καμίνια. Έλα, ναι, δεν θυμάμαι πάλι καλά. Καλά μου είσαι. Καλά. Πήγα το Σάββατο να συμβάλλω και εγώ στην ενίσχυση του Εραστέχνη. Και απελπίστηκα. Από ποια άποψη? Πήγα κατά τις 4 η ώρα. Υπολόγιζα θα έχει μια ώρα μέχρι πάνω στο Κηφισό π.χ. Και δεν βρήκα κανέναν. Ναι. Είχε κινησούλα. Είχε, Άκη, όταν ήταν οι παίκτες μας εκεί του πόλου, του βόλεϊ, έτσι για να τους επιθυμίσουν και να φύγουν και αυτοί όταν φύγαν και τα παιδιά. Θύμισε μου το όνομά σου. Βαγγέλη με λένε. Βαγγέλη, ναι, μη σε λέω. Βαγγέλη, έλα, σου πω. Εντάξει, είναι και πρέπει... Ξέρω και τι δουλειά κάνεις. Όλοι ξέρουμε και εσύ τη δουλειά. Όλοι μερικοματιέρδες είμαστε. Είναι κάποια πράγματα δύσκολα. Δηλαδή ήταν και κάπου ήταν και συγκινητική. Έβλεπες και περιπτώσεις. Ναι, σαν τον τυφλό που έδωσε τα 100 ευρώ από τον μηνιάτικό του. Αλλά ξέρω πολλούς Ολυμπιακούς εδώ στην Αθήνα, στη γειτονιά και πιο έξω, που τους ρώτησα τι έγινε. Πήγα το Σάββατο. Σώπαρε, λέει, θα πάνε άλλοι που έχουν να βάλουν. Λοιπόν, δηλαδή δεν διαθέσαν ούτε 5 ευρώ που λέμε ότι είναι ένας καφές. Λοιπόν, όταν λέμε ότι είμαστε Ολυμπιακοί και αγαπάμε αυτή την ομάδα,
θα πρέπει, όχι πέντε, παραπάνω να βάλουμε, όσο και να μην έχουμε δουλειά, όσο και αυτά, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ 31 του μηνός φεύγω για μόνιμο πάλι στη Λάρισα. Θα πάρω και ένα εισιτήριο διαρκείας βόλεϊ και πόλο. Δεν μπορώ να έδωσα και κάποια χρήματα. Αυτά μπορώ να κάνω, αλλά σου λέω, ακούω η μισή Ελλάδα Ολυμπιακή εδώ στην Αθήνα. Αν είναι η μισή, στη μισή Ελλάδα, εδώ θα πρέπει να είναι 2 εκατομμύρια και Ολυμπιακή. Βέβαια, ναι. Έτσι δεν δικαιολογείται με αυτή τη λογική και που το λες. Και έτσι είναι. Και παραπάνω από 400 άτομα δεν πιστεύω να πήγανε. Δεν το πιστεύω. Εκτός κι αν πήγαν και κάποιοι όταν γινόταν ο αγώνας 7 η ώρα να βάλουν. Δυστυχώς. Δεν μπορώ, δεν ήμουν άλλη την ώρα εκεί να ξέρω. Πάντως από τον Εραστέχνη μείναν ικανοποιημένοι. Δηλαδή ξέροντας κάποιες συνθήκες που επικρατούν, ας πούμε. Από Λότινα Καλή και Παναγιώτινα. Έτσι, ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν μ' άρεσε αυτό που είδα. Μόνο τα δυο παιδιά εκεί και το Σταύρο του μπάσκετ εκεί που καθόταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, στην κολόνα και τα πάμε για λίγο. Δεν ξέρω, δεν θα πω για τίποτα άλλο. Εντάξει, η ομάδα θα ρολάρει σιγά σιγά, θα γίνει καλύτερη. Δεν θα καθίσω να γίνω προπονητής όπως οι περισσότεροι που βγαίνουν στις εκπομπές. Ποιοι είναι αυτοί. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί. Όσοι δεν πάνε γήπεδο, θα σου πω εγώ, Άγγελου μου. Όσοι δεν πάνε γήπεδο. Είναι και άλλοι που πηγαίνουν πολύ. Πάμε παρακάτω. Και όσοι είναι στημένοι. Δηλαδή και εκεί στημένοι. Δηλαδή γίνεται ένα ανταλαβεράκι. Πάρε δηλαδή σε εκπομπή και άρχισε να λες για Ολυμπιακό ότι όχι έτσι όπως πάει το κλίμα, όπως το πηγαίνει ο δημοσιογράφος, ο αντικειμενικός βέβαια πάντα. Προς Θεού. Αλλά μόλις τους πεις τίποτα έτσι, διαφορετικό από αυτό που θέλουν να ακούσουν και έτσι όπως την πάνε την εκπομπή, τους χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Ποιες εκπομπές. Αυτή ποιοι... είναι αντικειμενική μετά. Ποια αντικειμενική. Πρέπει να πηγαίνουμε μετά. Δεν υπάρχουν αντικειμενικοί. Να... Δεν υπάρχουν ευάγγελμα αντικειμενικοί. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν υποκριτές και οπαδοί. Αυτό υπάρχουν στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα. Να σε καλά, ρε φίλε. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε πρώτη φύγεις. Έχουμε άλλη καμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άγγι. Καλησπέρα. Ηλίας από Αγία Παρασκευή. Γεια σου, Ηλία. Λοιπόν, για την ομάδα δεν θα πω πολλά. Η ομάδα ρολάρει. Παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα κάτω. Που είχαμε καιρό να δούμε την Ολυμπιακή να παίζει μπάλα κάτω. Είναι καινούργια ομάδα, να μην το ξεχνάμε, να το βάζουμε πάντα αυτό. Βεβαίως, είναι. Γιατί είναι και ένα μέτρο σύγκρισης. Εδώ μας λέγανε ότι οι άλλοι είναι φαβοροί λόγω ότι έχουν κορμό. Κάποιοι κορμό δεν έχουν. Όχι τώρα δηλαδή που πάει το επιχείρημα αυτό στράφει. Όχι το επιχείρημα. Το λέγανε ότι έχουν κορμό για να δείξουν ότι να πάρουν ηθική ανάταση. Απέναντι σε εμάς. Εμείς είμαστε καινούργια ομάδα, άσε να αντιμετωπίζουμε τους κορμούς. Ακεί, πάμε. Κορμό έχουν. Ρίζες δεν έχουν. Τι ρίζες να έχουν. Λοιπόν, δεύτερο, ο Δερμιτζάκης έφυγε όχι γιατί έχασε, γιατί δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό, έφυγε γιατί έχασε μόνο με ένα 0. Βρε, ήταν προγραμματισμένος να φύγει η Λία μου και λέει κάτσε εκεί πέρα να σε κάψουμε και με τον Παναθηναϊκό, να τελειώνει η υπόθεση τώρα. Και το παιδί προσπάθησε. Έβγαλε τον Σαλπικίδη, έβγαλε τον Γκαρσία, δεν έπεσε ούτε μια κλωτσιά. Αν το άλλο το φιλικό από το Θεσσαλονίκη, 4-0 η ΑΕΚΑΡΑ. Δεν το είδα, δεν ξέρω. Θα χαρίσω εγώ στον κόσμο, την Κυριακή είναι διπλό το ΑΕΚΑΡΑ. Δεν ξέρω, αλλά... θέλω να δω εγώ αυτά τα παιχνίδια, τα παντρεύω με τα επόμενα. Ή με κάποια παρεφερή, δηλαδή το Εργοτέλης Πανιώνιος, μοιραία το παντρεύω. Και όσο για το φιλικό που έγινε... Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα το παντρέψω με το Άρης ΑΕΚ. Δεν γίνεται να μην το παντρέψω, θα είμαι αφελής. Γιατί το Πανιώνιος Εργοτέλης το παντρέψες. Αυτό σου είπα. Όσο και το φιλικό που έγινε στην Ξάνθη. Φιλικότατο. Δεν είδε τι έγινε το να την κόψει ο Βάλλας. Ήταν φιλικό. Τη σήμερα το έχει φωτογραφία να το βγάλει, να το έχει στα παιδιά του να το δείχνει. Ήταν τόσο φιλικό. Ήταν τόσο φιλικό που δεν ήταν ενημερωμένο ο Βάλλας που παίζει στον Ολυμπιακό. Τόσο φιλικό ήταν. Το βαλάκι όμως. Και εύχομαι να βγω ψεύτης γιατί τον εκτίμησα και τον χειροκρότησα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει στόπερ. Καληνύχτα. Ναι, ναι. Ο ίδιος είναι ο μεταφραστής.